φέραν στο σημείο που είμαι σήμερα πώς. Σήμερα είμαι γεμάτο το κορμί μου, λέει. Αυτά εδώ είναι μια σειρά κοντές παραδοσιακές που κυκλοφορούν σήμερα με την, ας το πούμε, την επωνυμία Άρης Μαροβιτσόβεργα, η Μαντινάδα. Είναι όλα κομμάτια παραδοσιακά. Έδινα την ψυχή μου εύκολα και έπαιρνα από τα παιδιά. Έπαιρνα και αυτό μου έδινε μεγάλη δύναμη. Και στα παιδιά αυτό έτσι τους φερόμουν εγώ μεγάλη δύναμη. 1, 2, 3 και... Πολλοί τον αποκαλούν δάσκαλο της κριτικής μουσικής. Με ήθος και με μία μέριστη αγάπη, έγινε ο φωτεινός φάρος σε χιλιάδες μαθητές στο ταξίδι τους προς τη γνώση της κριτικής παράδοσης. Ενώ μέχρι και σήμερα ρέει στις φλέβες του το πάθος για τα ήθη και τα έθιμα αυτού του τόπου. Ο Δημήτρης Πασπαράκης ήταν και είναι ακόμα ο άνθρωπος που αφοσιώθηκε στο έργο της διδασκαλίας, μιας και εκείνη του έδινε ζωή. Ενώ οι μαθητές του λειτουργήσαν ως την κινητήριο δύναμή του. Και μπήκατε στον κόσμο της διδασκαλίας, αγαπήσατε τους μαθητές σας, αγαπήσατε τα παιδιά, με ήθος και πολύ πίστη στην κριτική μουσική τους μεταλαμπαδεύατε όλες αυτές τις αξίες και τις παραδόσεις, αλλά σας αγάπησαν και τα παιδιά. Πράγματι, ότι τα αγαπούσα, ξέρω εγώ ότι τα αγαπούσα. Ότι μ' αγαπούσανε, το βλέπα. Πώς το βλέπατε? Το βλέπα, μπαίνανε μέσα και άμα θέλω να κάνω το χέρι μου έτσι, εράσανε όλα. Τι είναι αυτό, πείτε μου τι είναι αυτό, γιατί μου το είπατε και προηγουμένως. Το σύλλεγα ότι είναι μια καλλιτεχνική χαιρετούρα. Και μόλις μπαίνανε μέσα, το σήκανα το δάσκαλο έτσι και μου κάναν και αυτά έτσι και χαιρετούμαστε. Και όταν ερχόταν τα παιδιά και όταν φεύγανε, είναι κάτι που θα μου μείνει. Και ακόμη τα παιδιά τώρα, όπου και να τα συναντήσω, που είναι μεγάλοι τώρα και παντρεμένοι, και άλλος είναι δικηγόρος, άλλος είναι δάσκαλος, άλλος είναι γιατρός κλπ. Όπου και να κάνω και περάσω, θα μου κάνουν έτσι. Πόσοι μαθητές έχουν περάσει ουχ. Από την διδασκαλία σας, από τα μαθήματά σας? Τόσα χρόνια δεν μπορώ να πω κάτω από 10.000. Τόσα χρόνια. Γιάννης Τσαγκαράκης, Γιώργος Γλυκοκόκαλος, Μιχάλης Μπελιβάνης, Μίλτος Βαρουχάκης, Χάρης Φασουλάς, Μαρία Περιστενίδη και πολλοί ακόμα άλλοι μουσικοί που σήμερα χαράσουν τη δική τους πορεία είναι μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες που μαθήτευσαν στο πλευρό του Δημήτρη Πασπαράκη. Ενός ανθρώπου που τιμά μέχρι και σήμερα τον ρόλο του δασκάλου. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις το δάσκαλο. Δεν λέω τίποτα άλλο. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Πρέπει να το έχεις μέσα σου. Πρέπει να το λέει η ψυχή σου και να κάνεις το δάσκαλο. Στους μαθητές σας τι συμβουλή δίνατε? Μέχρι την τελευταία στιγμή που πέραν το πτυχίο τους και λοιπά και λοιπά, τι τους έλεγα? Τους έλεγα προσέχετε, μη βιάζεστε. Γιατί αν θέτε να βγείτε νωρίς στη σκάλα απάνω, όταν προσπαθείτε μοναχοί σας να βγείτε, οι σκάλες έχουν και κούφια, πατήματα και σπούνε τα πατήματα. Το λέγαμε έναν τρόπο δικό μου που έτσι που αισθανόμουν. Αφήστε να σας βγάλει ο κόσμος. Μην περιμένετε να βγείτε μοναχοί σας. Ο κόσμος θα σας βγάλει. Που είναι η σκάλα σταθερή και όπου για βγείτε, θα είχατε τη βοήθεια του κόσμου και δεν πέφτει το ποτέ. Προβάλλε αέρα δρόσερε, προβάλλε αέρα δρόσερε και ερωτικό μελτέμι. Σίγουρα δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ο Δημήτρης Πασπαράκης αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην κριτική μουσική, αφού από την παιδική του ακόμα ηλικία βούτυξε στα αβαθή νερά της παράδοσης, μιας και το σπίτι του και η οικογένειά του αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής του. Η λύρα έγινε για εκείνον η πιο όμορφη συντροφιά, η παρηγοριά του και η παντοτινή του αγάπη.
την οποία καλλιέργησε δίπλα στο πιο σημαντικό πρότυπο της ζωής του, τον πατέρα του. Ο πατέρας μου ήταν λιράρης. Ναι. Και δεν κρύπω να σας πω ότι από όταν γεννήθηκα, ακούγα λίρα. Ο πατέρας μου ήταν τόσο ευαίσθητος και τόσο δοσμένος στη μουσική, στη κρητική λίρα, ακόμη και όταν πόθανε η μάνα του, που ήμουν τότε εγώ 3 χρονών, θυμάμαι και πήγε και την εθάψανε και μπήκε στο σπίτι μέσα και δεν μπορεί να κρατηθεί. Και έβαλε ένα μαντίλι, το είχε στην τσέπη του, το έβαλε σε τρύπες της λύρας για να μην ακούγεται πολύ και έπαιζε γιατί δεν μπορούσε να κρατηθεί. Με έφερε σε ένα σημείο, και τον ευχαριστώ και είναι υποθαμένος τώρα, με έφερε σε ένα σημείο, όχι να αγαπώ την κριτική μουσική, να είναι σαν ένα δικό μου πράγμα, σαν να βγαίνει από μέσα μου. Και ξεκίνησα τη λύρα στα 7 μου χρόνια, δεν θα ξεχάσω πως δεν μπορούσα να βγω στο κρεβάτι του απάνω που εκκρεμούσε τη λύρα για να μην τον επιράξουμε. Και αυτό που μου έχει μείνει είναι ότι μια μέρα βγήκα και πιάνω τη λύρα και κάθε φορά τη φύλαζα εγώ όπως την είχε αυτός. Αλλά τη μέρα εκείνη έπαιξα φαίνεται κάτι και θυμούμαι και τα σκοπό έπαιξα, αλλά άστο ναι. Και εγώ από τη χαρά μου επέταξα τη λύρα πάνω στο κρεβάτι. Και έτρεξα στο χωριό και φώναζα, τι λέμε τώρα, και φώναζα έμαθα λύρα. Τι λέτε τώρα. Σαν παιδί που ήμουν, έμαθα λύρα. Όταν ερχόταν ο πατέρας μου, του είπανε το Δημητράκι σου, έμαθε λύρα. Και παρόλο που περίμενα να με μαλώσει, δεν με μάλωσε. Μου λέει, για έλα παιδί μου να μου πεις, έμαθες λύρα, πώς, τι έκαμες. Και έκατσα. Και μου έδειξε μετά αυτός να παίξει και την κοντιλιά μου μεγαλώσει. Αυτό ήταν μια ικανοποίηση από μικρός που όσο περνούσαν τα χρόνια ερχόταν η μουσική μέσα μου. Και έφτασα σε σημείο να πηγαίνω στη δουλειά τον καιρό εκείνο και να μου έχει αγοράσει ο πατέρας μου ένα κασετόφωνο, όχι κασετόφωνο, ένα pick-up. Με τις μεγάλους δίσκους τότε, ναι. Και την ώρα που ερχόμουν να πίνω τα χέρια μου και να κάτσω, να βάζω τις δίσκους, να γρυκώ. Ο πατέρας μου ήταν φίλος με ένα μερτζάνι, Τούρκος δηλαδή, αλλά καλός άνθρωπος, τώρα θυμούμαι κι εγώ. Και πηγαίνανε εγώ να προκάμουν, αλλά προκάμουμε εμείς του μερτζάνι στο σπίτι του πατέρα μου, του φίλου. Ήταν και ο πατέρας μου που δεν και πήγαμε πια. Σε μια στιγμή ξανήκει και θεωρούμε μια γκασέλα, το γίνω κάθε στέλα. Είχε με κοπανιά την κασέλα ο πατέρας μου, αλλά βιαστικός, και θωρώ και τη λύρα μέσα. Αλλά μου φάνηκε πως δεν είχε κόρες, πραγματικά δεν είχε. Και σε λιγάκι εδώ φορτώνουμε εμείς και ξανα... και παίρνουμε και παίρνουμε μέσα στο χωριό, έπαε, κοντά είναι. Και όσοι θα με πάει, σκάλιζε εκείνος ο πατέρας μου να δει τάχει μέσα και μια στιγμή, εγώ είστε κάπου πάνω, έτσι από πάνω και ξανήγα. Και μια κοπανιά ξανήγει και βαστά τη λύρα. Δεν έχει κόρδες. Και έκανε έτσι, έκανε έτσι, έκανε έτσι. Μια κοπανιά μου κάνει. Λέει, να έρθεις μπρε με αυτή τη φράση. Να έρθεις μπρε να σου πάρω κόρδες να μάθεις λύρα και να μην φουσκίζεις να βγάνεις τα μάτια σου. Μα ίδια τσά, έντονα. Δηλαδή, λέω, εγώ πατέρα ήθελα λύρα από δεν ήρθα από τα νόγια. Οι θύμησες που συνοδεύουν τον Δημήτρη Πασπαράκη όλα αυτά τα χρόνια είναι οι αμέτρητες στιγμές μπροστά από ένα κασετόφωνο να απομνημονεύει τους σκοπούς παραδοσιακών κριτικών τραγουδιών στο πλευρό του πατέρα του. Ενώ όσο τα χρόνια περνούσαν, η μοίρα του φύλαγε την πιο αναπάντεχη συνάντηση που θα καθόριζε την πορεία της ζωής του. Την παράδοση εκεί είχα δοθεί. Και αυτά επέτυχα. Και αυτά θέλω να γλυκώ και αυτά έδιδασα. Ο Κώστας ο Μουντάκης όμως ήταν ένα ξεχωριστό και πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή σας.
Γιατί ήσασταν στο δύο μαζί του και πολλοί σας αποκάλεσαν ως η συνέχειά του. Για εσάς αυτό ήτανε βάρος? Ήτανε η μεγαλύτερη ευτυχία που έκτισα, που απόκτησα τότε. Μου φάνηκε, λέει, ότι δεν ξέρω. Σαν να μου πει κανείς, και εδώ Πασπαράκη τι θα κάνεις. Αλλά με την καλή έννοια το πήρα μέσα μου και ένιωσα άλλος άνθρωπος. Ένιωσα ότι εδώ θα πρέπει να κάτσεις δρέτα. Για μένα ο Μουντάκης ήτανε κάτι που δεν μπορώ να περιγράψω. Ήτανε μια μεγάλη μορφή που είχα την τύχη να βρεθώ μαζί του. Ερωτικό μου για σεμί, ερωτικό μου για σεμί, ότε θα βγει σεριάνι. Διανύοντας αμέτρητα χιλιόμετρα στο δρόμο της παράδοσης και του πολιτισμού της Κρήτης, ο Δημήτρης Πασπαράκης φέρνει στο νου και συλλογέται στιγμές που θα του μείνουν για πάντα ανεξίτηλες. Όπως η συνεργασία με το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και τον αείμνηστο Τσαγκάρη Γιώργο, διευθυντή ορχήστρας, που μαζί με μια εξαιρετική ομάδα καλλιτεχνών ταξίδεψαν όλο τον κόσμο, διαδίδοντας την κριτική μουσική παράδοση. Ή ακόμα και τις κορυφαίες συνεργασίες με Κρήτης καλλιτέχνες που μετατράπηκαν σε σχέση ζωής. Μεγάλες φιλίες, μεγάλες φιλίες. Δεν θα ξεχάσω ανθρώπους, σε πολλά πράγματα. Και εγώ έκανα και κάθε χρόνο, άμα απόμεινα έτσι μοναχώς, 86, 87, 88, 90, μέχρι 2000 και έκανα κάθε χρόνο ένα χορό. Και το τι κόσμος περνούσε, τι κόσμος περνούσε, δεν τζιβάρανε μαγαζά. Μου περιγράφετε και μου αφηγήσετε πολύ ωραίες στιγμές που σας χάρισε η κριτική λύρα. Υπάρχουν, τώρα εγώ θα κάνω και λίγο τον συνήγορο του διαβόλου. Ναι, ναι, μα χρειάζεται. Υπάρχουν έτσι κάποιες στιγμές που σας πίκρανε? Πολλές. Πολλές φορές, αλλά άλλοτε μπορεί να γίνεται ναι, από μια κακή συνεννόηση. Δεν πτωηθήκατε όμως ποτέ να πείτε ότι αυτό το κομμάτι εμένα με στεναχωρεί, θα το αφήσω. Η μουσική, η παράδοση, με έχει στεναχωρήσει πολλές φορές. Όχι, όχι, όχι. Να αφήσω τη μουσική. Όχι, κοπέλα μου. Ποτέ. Σε σέβομαι και σένα γιατί είσαι καλή και φαίνεσαι. Αλλά εγώ τη μουσική δεν την άφηνα και τώρα δεν την αφήνω. Μαζί με τους καρπούς του έργου του, ο Δημήτρης Πασπαράκης απολαμβάνει και την οικογενειακή θαλπορή. Η σύζυγός του μέχρι και σήμερα είναι ο πιο σημαντικός υποστηρικτής του. Ενώ οι δύο του γη δεν παραστράτησαν από το μονοπάτι που είχε χαράξει ο ίδιος, μιας και από τη μία ο Μανώλης Πασπαράκης για αρκετά χρόνια είχε για συντροφιά του το μαντολίνο. Από την άλλη, ο Γιώργος Πασπαράκης χαράσε τη δική του πορεία με το λαούτο του στη Γερμανία. Τι να σου πω, κοπέλα μου, τι να σου πω τώρα. Αυτά που είδες, δεν τα κάναμε εμείς εδώ που είδες, δεν τα κάναμε. Που σας υποδεχτήκαμε να μπείτε μέσα να πιείτε μια ρατσί. Είδαν πολύ ωραίο οικογενειακό δεσμό. Ναι, μα αυτό που κάνουμε εμείς δεν το κάνουμε για να φανούμε, το κάνουμε γιατί το αισθανόμαστε έτσι. Και δεν το κάναμε σήμερα που δεν κάναμε πράγμα. Έχουν εδώ περάσει κόσμος και κοσμάκης και προπαντός από τα νιάτα το είναι κοπέλι του πατέρα μου το σπίτι. Ο πατέρα μου το σπίτι ήταν ένας ξενώνας. Αν δεις εδώ απέναντι, αυτή είναι η κουζίνα μας η λεγόμενη. Ναι. Κουζίνα, φαίνεται πόσο μικρή είναι. Εκεί καθίζανε σε ένα τραπέζι 10 κοπέλια. Και αν καθίζανε και οι γέροι μαζί που κατέχουμε ότι οι παλιοί, ειδικά οι μάνες, ήταν πάντα όρθιοι να σερβίρουν τα παιδιά τους. 11 με 12 άτομα. Από μέσα ήταν του τσιρού μου η κρεβατοκάμερα. Του την αυλή που θωρείς εδώ πέρα. Έχουν γίνει γλέντια εδώ πέρα. Ω μάνα μου. Αυτή η αυλή που θωρείς. Θα έχει ένα κάθε καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι, γιατί εδώ υπήρχε, ακόμη υπάρχει, αλλά πιο μπροστά ήταν περισσότερο. Μια αγάπη το χωριό όλο. Ναι. Εμείς ειδικά στην οικογένειά μας είχαμε μάθει να γλεντίζουμε μπαμπάς με παιδιά. Ναι. Θερίστρες, εργάτες. Εδώ. Εδώ βγάνανε πολλές. Ωστόσο. Το πρωί ξενύχτες στη δουλειά. Του συνάρπαζε. Η παρέα ήταν. Ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ήσασταν παράδειγμα, κύριε Δημήτρη, για πάρα πολλούς μαθητές, για χιλιάδες μαθητές.
Πιστεύετε ότι για τους γιους σας έχετε υπάρξει δυνατό παράδειγμα? Είστε έτσι μια παραδειγματική φιγούρα για εκείνους? Εγώ με τα κοπέλια μου και τα έχουμε μεταξύ μας κουβεντιάσει. Δεν θέλω να αισθάνονται ότι είμαι ο πατέρας και ότι θέλω να κάνω τον κάποιον. Ούτε τα παιδιά μου να κάνουν. Εμείς είμαστε φίλοι όλοι. Σήμερα ο Δημήτρης Πασπαράκης παραμένει στο μουσικό προσκήνιο, ετοιμάζοντας ένα νέο δίσκο με τίτλο «Ενός ονείρου θα κλουθώ», ενώ η διδασκαλία αποτελεί το ελιξίριο της ζωής του. Τόσα χρόνια τώρα, 40 χρόνια είναι που ανεκατεύομαι με τη μάθηση, 30 έκανα στο οδείο, πολλά τα χρόνια, με τα παιδιά μεγάλωσα δηλαδή. Γι' αυτό νομίζω ακόμη πως είμαι παιδί. Τα μάτια σου μου φέρανε τη ζεστασά της αγάπης που θέλανε με μια ζωή στην παγωνιά διαβάτης. Μα τι λέτε τώρα! Μα τι λέτε τώρα!